Όταν άνοιξε το σχολείο τη Δευτέρα, διαπιστώθηκε από τον Διευθυντή ότι υπήρχαν κάποιες διαρροές ή κάποιες σωληνώσεις. Αμέσως ειδοποιήθηκε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και επίσης ο Διευθυντής κάλεσε τον υδραυλικό με τον οποίο συνεργάζεται εκεί πέρα το σχολείο και η τεχνική υπηρεσία. Και ο υδραυλικός αποφάνθηκαν ότι χρειάζονται κάποιες εργασίες. Ταυτόχρονα διαπιστώσανε ότι δεν θα ήταν ασφαλές το περιβάλλον για παιδιά τη στιγμή που θα γινόταν οι εργασίες. Πιέσανε πάρα πολύ το χρονοδιάγραμμα και οπότε αποφασίστηκε να κλείσει το σχολείο και οι απογευματινές δραστηριότητες του ΤΑΠ μέχρι να επιδιορθωθεί το πρόβλημα και να επιστρέψουν τα παιδιά με ασφάλεια στο σχολείο στις 11 του μηνός. Θέλω να ευχαριστήσω τις τεχνικές υπηρεσίες και τον αντιδήμαρχο και την υπηρεσία, διότι ήταν πολύ άμεση στην αντιμετώπιση του προβλήματος και θα μπορέσουμε όλοι μαζί να έχουμε ένα ασφαλές κτίριο σε 48 ώρες. Λίγη υπομονή από τους γονείς και τα παιδιά. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Δεν γινόταν αλλιώς όμως, για την ασφάλεια όλων, να λυθεί το πρόβλημα αυτό μια και καλή. Ευχαριστώ.